Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε καλά. Είμαστε όλοι πάρα πολύ συγκλονισμένοι με όλο αυτό που έχει γίνει με τα γλυκά νερά, το γνωρίζετε όλοι. Δεν θα ήθελα να σταθώ σε αυτό, θα σας πω για ποιο λόγο κάνω το βίντεο. Εγώ δεν είμαι ούτε ειδικός να κρίνω συμπεριφορές, ούτε κινήσεις σώματος, ούτε να κρίνω για ποιο λόγο δεν έφευγε η κοπέλα, δεν βρήκε τη δύναμη να φύγει. Θέλω να σας πω τη δική μου εμπειρία πάνω σε αυτό. Γιατί με ρώτησε μια κοπέλα και λέω να το κάνω το βίντεο, να μην το κάνω το βίντεο, να το κάνω. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι μια κοπέλα που τα λέω χύμα, ρε παιδί μου, έτσι. Όσοι έχετε δει προηγούμενα βίντεο που σας έλεγα για την και αυτό που βίωσα τον πρώτο χρόνο που ήρθα εδώ στο Μόναχο, σας είχα πει ότι έφυγα από το σπίτι του πρώην μου, το έσκασα, γιατί δεν περνούσα καλά. Είχα αντιληφθεί ότι είχε φιλενάδες, του το είπα, καυγαδίσαμε άσχημα, με σπρώξε και λέω μέσα μου, Αλεξάνδρα, από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος σε σπρώχνει, μπορεί να κάνει και κάτι άλλο, οπότε καλύτερα θα ήταν να φύγεις. Έδωσε ο Θεός και έφυγα και τα έχουμε ξαναπεί. Θέλω να τονίσω σε αυτό ότι όταν έφυγα, φρόντισα να μάθει, βασικά φρόντισα να μην μάθει ποτέ πού θα μείνω εγώ. Όχι μόνο γιατί θα μπορούσε να μου κάνει προβλήματα σε μένα, έτσι. Θα μπορούσε επίσης να κάνει και προβλήματα σε αυτόν που με φιλοξενούσε ή σε αυτήν. Οπότε λοιπόν, ένα πρωί όμορφο που έφυγε η δουλειά του, περίμενα να περάσει κανένα μισάωρο, μάζεψε τα πράγματά μου και σηκώθηκα και έφυγα και δεν με ξαναδεί ποτέ στα μάτια του. Θέλω όμως να σας εκμυστηρευτώ κάποια άλλη εμπειρία που είχα στη ζωή μου. Δεν το έχω πει ποτέ. Βασικά μόνο στον άντρα μου το έχω πει. Και θέλω μέσα από αυτή την εμπειρία μου να σας πω ότι πρέπει να φεύγετε από κακοποιητικές σχέσεις. Έχω υπάρξει σε σχέση. Δεν θα πω πόσο χρόνο ήμουν, δεν θα πω πόσο χρόνο ήταν εκείνος, ούτε θα πω πόσο καιρό ήμασταν μαζί. Έχω υπάρξει σε σχέση που κατάλαβα για άλλη μια φορά ότι υπήρχε γκόμενη λύκη στην όλη φάση. Όταν τον είδα, του είπα ότι ξέρεις κάτι, τα ξέρω όλα. Γιατί δεν μου είπες ότι θες να τελειώσεις μαζί μου? Δεν είναι κακό να πεις, Αλεξάνδρα, δεν σε θέλω άλλο. Ναι, δεν σε θέλω άλλο, δεν ταιριάζουμε άλλο, δεν σε γουστάρω άλλο. Να χωρίσουμε και να είναι όλα καλά και ανθυρά, να πάρει ο καθένας στον δρόμο του. Γιατί κοροϊδεύεις πρωτίστως εσένα, δεύτερον εμένα και τρίτον αυτή την κοπέλα που από ό,τι είδα στα μηνύματα της έχει στάξει πολλά όμορφα πράγματα? Δεν μιλούσε. Ξέρετε ποια ήταν η αντίδρασή του? Θα σας πω αμέσως. Η αντίδρασή του ήταν να με αρπάξει από εδώ από το μαλλί. Τη θυμάμαι τη σκηνή στο κεφάλι μου, στο μυαλό μου, την έχω πεντακάθαρη. Με άρπαξε από το μαλλί και μου χτύπησε το κεφάλι στο τραπέζι, δηλαδή έτσι και του κάτω. Όταν σήκωσα το κεφάλι μου, ενώ ήμουν δακρυσμένη και ζαλισμένη, τον χαστούκησα. Αυτός προφανώς δεν περίμενε να τον χαστούκησω εγώ, γιατί επειδή είμαι και αδύνατη και αυτά, σου λέει εντάξει τώρα, Αλεξάνδρα, δεν μιλάει πολύ, είναι χαμηλών τόνων, δεν περίμενε ότι εγώ θα αντιδράσω έτσι. Δεν λέω ότι πρέπει να ανταποδίδουμε στη βία με βία, λέω αυτό που έκανα εγώ, έτσι, λέω την αντίδρασή μου. Του δώσα ένα πολύ χερό χαστούκι, το θυμάμαι γιατί τα δάχτυλά μου έμειναν πάνω του, εννοώ το σχήμα, η κοκκινίλα. Και την ώρα που τον χαστούκισα, θυμάμαι ότι κρατούσε το μάχουλό του έτσι, με κοιτούσε, δεν μιλούσε και είχε κοκαλώσει. Και την ώρα που με πήγε να με πλησιάσει, δεν ξέρω τι ήθελα να κάνει.
ίσως και να με ξαναχτυπήσει. Του λέω ότι άλλο ένα βήμα και θα πάω στην αστυνομία. Πήρα την τσάντα μου, έφυγα, ήμουνα πάρα πολύ συγχυσμένη, έφυγα από το σπίτι του, πήρα μια φίλη μου τηλέφωνο, της λέω, έχει γίνει αυτό και αυτό, δεν είμαι καλά, πρέπει να σε δω. Την είδα, μου είπε μπράβο σου που βρήκες το θάρρος να φύγεις μέσα στη σύγχυσή σου. Μην ξαναγυρίσεις εκεί. Εντάξει, δεν υπήρχε και περίπτωση να ξαναγυρίσω, γιατί δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος και θα σας πω για ποιο λόγο. Έφυγα που λέτε, δεν ξαναγύρισα ποτέ, μου έστειλε μηνύματα, σ' αγαπάω, το έκανα κατά λάθος, συγγνώμη, δεν θα ξαναγίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξαναγίνει, θα ξαναγίνει 15.000 φορές, εφόσον εγώ θα το επιτρέψω να γίνεται. Δεν ξαναγύρισα, έδωσε ο Θεός και εξαφανίστηκε αυτός ο άνθρωπος από τη ζωή μου. Όταν ήμουν μικρή, θυμάμαι, πριν τα 18 μου, που ζούσε η γιαγιάκα μου, μου έλεγε πάντα, παιδί μου, άντρας που θα σε χτυπήσει μία φορά, θα σε ξαναχτυπήσει και δεύτερη και τρίτη και τετάρτη και δέκατη. Μην μένεις με ανθρώπους, γενικά ανθρώπους, όχι μόνο με άντρες, που σε κακοποιούν, σε χτυπούν, σε βρίζουν. Μην μείνεις σε τέτοιες σχέσεις. Οι απειλές είναι κάτι πολύ σοβαρό. Αυτός που απειλεί, θα μου πεις, σκυλί που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Οι απειλές είναι απειλές. Δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει η ώρα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει το μυαλό του άλλου όταν είναι θελωμένο. Δεν ξέρεις τι πραγματικά μπορεί να κρύβει ένας άνθρωπος μέσα στην ψυχή του και πώς θα το βγάλει πάνω σου. Θέλω να απευθυνθώ σε πολλά κορίτσια νέα που με βλέπουν αυτή τη στιγμή. Βρείτε το θάρρος μέσα σας και μιλήστε. Στη μάνα σας, στον πατέρα σας, στη φίλη σας, στην αστυνομία, μιλήστε. Καλύτερα να πάτε στην αστυνομία και να πείτε, αυτός ο άνθρωπος με χτύπησε. Με απειλεί αυτός ο άνθρωπος. Με φοβερίζει. Τρομάζω, μπορεί να μου κάνει κακό, κινδυνεύει η ζωή μου, βοηθήστε με. Θα μου πείτε τώρα, μα Αλεξάνδρα, και άλλες κοπέλες έχουν πάει στην αστυνομία, έχουν δει πράγματα και η αστυνομία δεν βοηθά και περιμένει να γίνει το κακό για να βοηθήσει. Μιλήστε. Πρέπει να ξέρει κάποιος εκτός από εσάς ότι υπάρχει πρόβλημα στη ζωή σας και ότι κινδυνεύετε. Ανά πάσα στιγμή να σας βοηθήσει. Εγώ, εκείνη την περίοδο που με χτύπησε αυτός ο άνθρωπος, βρήκα τη δύναμη μέσα μου, έφυγα, δεν τον ξαναείδα ποτέ, αλλά ήταν μέσα στο χαρακτήρα το δικό μου, ήμουν σκληρή για τέτοιες καταστάσεις και έλεγα, Αλεξάνδρα, θα στο ξανακάνει, δεν υπάρχει περίπτωση άμα γυρίσεις πίσω. Ο πρώην μου με έσπρωξε, δεν με χτύπησε, το λέω, αλλά μην κατηγορήσω, με έσπρωξε. Μου έκανε αυτό. Όμως, λέω μέσα μου, αυτός ο άνθρωπος σε έσπρωξε, μπορεί μεθαύριο να σε χτυπήσει αν του ξαναπείς ότι τα γνωρίζω όλα. Τι κάνεις, ενημερώνεις κάποιον και λες ότι εγώ σε συγκεκριμένη φάση εδώ στο Μόναχο είμαι μόνη μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, έχω πολλά πράγματα, δεν ξέρω πώς να φύγω, βοήθησέ με. Έφυγα με τον τρόπο που έφυγα και δεν κατάλαβε, δεν τον άφησα ποτέ να μάθει που μένω, ποτέ. Μιλήστε, είναι πολύ σημαντικό, στις μαμάδες σας και εσείς οι μαμάδες που με βλέπετε. Όταν έρθει η κόρη σας και σας πει «Μαμά, δεν περνώ καλά. Μαμά, αυτός ο άνθρωπος με απειλεί. Μαμά, αυτός ο άνθρωπος με τρομοκρατεί». Συμβουλεύτε τις κόρες σας ή τους γιους σας, γιατί κάποια γυναίκα μπορούν να κάνουν το αντίστοιχο πράγμα, να φεύγουν από τέτοιες καταστάσεις. Δεν μπορώ να δεχτώ με την καμία ότι «Έλα, έχεις παιδιά, κάνε υπομονή». Όχι. Τα παιδιά αξίζουν να έχουν μια χαρούμενη μαμά ή ένα χαρούμενο μπαμπά αντίστοιχα, γεννάνε και αυτά χαρούμενα. Φεύγουμε από καταστάσεις που δεν μας επιτρέπουν να νιώθουμε ασφαλείς. Η ασφάλειά μας είναι ό,τι πιο μεγάλο υπάρχει. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει πραγματικά. Σας παρακαλώ πολύ, μιλήστε. Μην κάθεστε σε κακοποιητικές σχέσεις για τα παιδιά σας. Αυτό το πράγμα ότι μένω για τα παιδιά μου, μην το κάνετε. Γνωρίζω παιδί,
τη μαμά του γνωρίζω, που περνούσε άσχημα, έτρωγε ξύλο και γύρισε και της είπε το παιδί της 11 χρονών, «Μαμά, πρέπει να φύγουμε από εδώ». «Μα εσένα», του λέει, «δεν σε χτυπάει». «Μαμά, δεν περνάς καλά». Κάποιον κυνηγάνε πάλι ή ας τον εφόρο, δεν ξέρω. Μακάρι να είναι όλο καλά. «Μαμά, αυτός ο άνθρωπος δεν σε αγαπάει, σε κακοποιεί, σε χτυπάει, σε βρίζει, σε απειλεί. Δεν σου αξίζει. Πάμε μαζί να φύγουμε από το σπίτι της». Το είπε αυτό το 11χρονο παιδί της. Βρείτε, δεν ξέρω και στην Ελλάδα ποια τηλέφωνα μπορείτε να καλέσετε για τέτοιες περιπτώσεις, αν μας βλέπει κάποια από Ελλάδα. Από όπου και να μας βλέπει και γνωρίζετε τα αντίστοιχα τηλέφωνα για να καλέσουν οι κοπέλες που κακοποιούνται ή αγόρια που κακοποιούνται, ας το γράψει στα σχόλια, εγώ θα το καρφιτσώσω, να ξέρει ο κόσμος πού πρέπει να μπει, πού πρέπει να, με ποιον πρέπει να επικοινωνήσει. Βλέπω ότι και εγώ τα λόγια μου τα χάνω, γιατί πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να σταματήσει. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι οι απειλές και το ξύλο δεν περνάνε. Δεν περνάνε. Είναι άσχημο πράγμα και είναι άσχημο πράγμα να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να μείνεις για τα παιδιά σου, ότι δεν θα το ξανακάνει. Θα το ξανακάνει χίλιες φορές, γιατί θα τον αφήσεις, γιατί θα του δείξεις ότι αυτή, ξέρεις κάτι, εμένα με αγαπάει και το δέχεται αυτό που τους κάνω. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Για να αγαπήσετε έναν άνθρωπο, πρώτα και κυρία, πρέπει να αγαπάτε τον εαυτό σας. Αν αγαπάτε τον εαυτό σας, μην τον αφήνετε να τραβάει τέτοια πράγματα, να στεναχωριέται, να πονάει, να έχει μόλοπες στο σώμα του. Επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι στην κοπέλα που τη σκότωσε ο άντρας της, γιατί δεν γνωρίζω τι έχει γίνει μέσα σε αυτό το σπίτι. Εγώ μιλάω για μένα, μιλάω για την Αλεξάνδρα. Αλλά επειδή έχω γραφτεί αρκετά ότι η κοπέλα ήθελε να φύγει από το σπίτι, βρείτε τη δύναμη να φεύγετε από το σπίτι όταν δεν είστε καλά. Και δεν εννοώ όταν έχετε τσακωθεί, εννοώ όταν υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός λόγος. Δεν ζητάω ποτέ να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να κάνετε κοινοποίηση στο βίντεο, δεν ζητάω ποτέ. Άμα γουστάρετε εσείς το κάνετε, εμένα αυτό μου αρέσει περισσότερο. Να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, οπότε εσείς το θέλετε, όχι επειδή σας το λέω εγώ. Μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τις φίλες σας, αν θέλετε. Πιστεύω είναι βοηθητικό. Βρείτε τη δύναμη, όπως τη βρήκα και εγώ εκείνη την ημέρα και σηκώθηκα και έφυγα και εξαφανίστηκα και δεν με ξαναδεί ποτέ αυτός ο άνθρωπος. Εφόσον μπορώ εγώ, μπορείς να το κάνεις και εσύ. Αρκεί εδώ μέσα να το πιστέψεις και να πεις εξ αρχής ότι ξέρεις κάτι, εγώ φεύγω από εδώ, δεν μου αξίζει αυτό το πράγμα, αξίζω πολύ καλύτερα. Έχω γεννηθεί, έχω ήρθει σε αυτόν τον κόσμο για να είμαι ευτυχισμένη ψυχικά και υγιής σωματικά. Αυτά είχα να σας πω. Δεν ήξερα αν θα κάνω το βίντεο να σας πω την αλήθεια. Αλλά λέω μέσα μου, Αλεξάνδρα, πες το. Δημόσια, μπορεί κάποια κοπέλα να βοηθηθεί, μπορεί σε κάποια κοπέλα να δώσεις δύναμη η οποία σε βλέπει και να μην έχει το θάρρος να μιλήσει. Αν πιστεύετε ότι πρέπει να μιλήσετε κάπου, να μου στείλετε μήνυμα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά εγώ θα πρέπει να είμαι τελευταία που το μαθαίνει. Πηγαίνετε στην αστυνομία και πείτε ότι δέχεστε απειλές. Πηγαίνετε στην αστυνομία και πείτε ότι με κακοποιεί σωματικά, με χτυπάει. Μην επιτρέπετε τέτοιες καταστάσεις να σας συμβαίνουν, είναι άσχημο, είναι φρικτό, δεν ξέρεις που μπορεί να οδηγήσει. Είναι τραγικό όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει και δεν ξέρω και πότε θα σταματήσει. Μακάρι να ψηφιστεί τέλος πάντων ένας νόμος που θα τρομοκρατήσει αυτόν που σκέφτεται να το κάνει αυτό, να σε χτυπήσει και να πει ότι όπ, υπάρχει νόμος εδώ, θα τη βρω σκούρα μετά. Αυτά είχα να σας πω. Πάρα πολύ βαριά η όλη ατμόσφαιρα, το ξέρω. Θα κάνω και άλλο βίντεο που θα είναι πιο όμορφο. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει, γιατί αφορά τη μικρή, τη Ζωσελίνη μου. Δεν θα δείξω το παιδί στην κάμερα αν αυτό καταλάβατε, απλά αφορά με κάτι που τις έχω ετοιμάσει. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Να είστε δυνατές.
πρώτα για εσάς και δεύτερον αν έχετε παιδιά για τα παιδιά σας. Να είστε δυνατές, να μην μασάτε, να πατάτε πόδι. Όσο και να αγαπάτε, όσο όμορφος και να είναι, όσα λεφτά και αν έχει, να είστε δυνατές. Πρώτα εσείς, η υγεία σας. Βασικά, λάθος, δεν έπρεπε να πω να είστε δυνατές, να είστε δυνατοί. Απευθύνομαι και στους άντρες, γιατί δεν είναι μόνο οι γυναίκες που τρώνε ξύλο, είναι και οι άντρες, ναι, είναι και οι άντρες. Να είστε δυνατοί, να πιστεύετε στις δυνατότητές σας, στον εαυτό σας, ότι αξίζετε το καλύτερο του κόσμου όλου. Αυτό, να είστε δυνατές και δυνατοί. Μην αφήνετε κανέναν να σας κάνει κακό. Κανέναν. Κανέναν. Καλό βράδυ.